Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από ένα πεντάμινο επίδειξης έκτακτης, άτακτης και κατεπήγουσας νομοθέτησης, φτάσαμε να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό του 20. Και φυσικά ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί η απάτη εις βάρος του ελληνικού λαού. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, συντάξατε ένα προϋπολογισμό με ρυθμό ανάπτυξης 2,8 για το 2020. Τελικά, η απογείωση του 4% αναβάλλεται μαζί φυσικά με τα σχέδια για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και νομίζω ότι ούτε ο κύριος Τουρνάρας εμπιστεύεται πια τα δεδομένα. Είναι ένας προϋπολογισμός που αν δώσει κάτι με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι το παίρνει και το παίρνει και με τόκο. Και όχι οποιοδήποτε, δηλαδή αν δώσει ένα, παίρνει πίσω 10. Ας πούμε ένα παράδειγμα, μάθαμε πως η κυβέρνηση επιφυλάσσει μισθούς 3.000 ευρώ για τους 300, εννοώ την εξαγγελία του κυρίου Βρούτση. Απ' την άλλη, το πρόγραμμα εργασίας των 3.500 πτυχιούχων, το ΑΕΔ, δεν ανανεώνεται. Η αντιστοιχία εδώ είναι μεγαλύτερη και από το 1 προς 10. Η πολιτική και ο προϋπολογισμός έχει και διάφορα άλλα, τα οποία είναι αργουελικής έμπνευσης, δηλαδή... Όταν εννοείται αρεστή, λέτε άριστη. Εννοείται πελατειακό και τσιθυλικό κράτος και το λέτε επιτελικό. Μια φαραωνική δομή φτιάξατε αντί για επιτελικό κράτος που προορίζεται για αρεστούς που θα κληθούν να υλοποιήσουν την πραγματική πολιτική ατζέντα, φυσικά καταστέλλοντας τις εύλογες αντιδράσεις. Η λάσπη όμως, κύριοι συνάδελφοι, που ρίξατε για τους μετακλητούς δεν έχει στεγνώσει ακόμη. Με αυτή τη λάσπη κτίζεται το επιτελικό εισαγωγικά κράτος. Δηλαδή, δεν απαιτείται να διαθέτουν οι συνεργάτες, οι μετακλητοί, τυπικά προσόντα, αλλά ούτε εξηγείται πώς εκτοξεύονται οι μισθοί τους. Στήριξη μεσαίας τάξης. Εννοούνται το 2% των επιχειρήσεων, δηλαδή 6.000 επιχειρήσεις, αλλά όχι όλοι αυτοί, όχι κυρίως αυτοί, κυρίως οι 200 επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 7,5 εκατομμύρια, μειώνοντας εκεί το φόρο στο 24%. Με αυτό το μηχανισμό στερούνται 2,5 δις ευρώ από τον προϋπολογισμό του 20, που θα μπορούσαν να είναι φοροελαφρύνσεις για πολύ μεγαλύτερα ευρέα στρώματα και των χαμηλών και των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Και επιστέγασμα θα έρχεται το ασφαλιστικό με το οποίο επαναφέρεται τις κλάσεις και επιβαρύνσεις εκατοντάδων ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες. Για την κοινωνική προνοιακή πολιτική ο προϋπολογισμός ζωφερός. Από τους 8 που πήραν κοινωνικό μέρισμα, φέτος θα πάρει ένας. Τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης που χορηγεί ο ΠΚΑ μειώνονται κατά 369 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνταξιούχοι πλήττονται κι αυτοί. Καταργείται καθώς δεν θα καταβληθεί η μόνιμη 13η σύνταξη, η οποία νομοθετήθηκε και καταβλήθηκε επί των ημερών μας, και φυσικά όλο αυτό ντύνεται και με τα απαραίτητα ψέματα προκειμένου να τεκμηριωθεί. Η αδιαφορία για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα επιδεικτική. Με την ευκαιρία, μιας και στο τέλος διατέλεσα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με χαρά είναι εδώ και η Υπουργή σήμερα, θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας καταβάλαμε μια μεγάλη προσπάθεια να νοικοκυρευτούν τα οικονομικά των σωμάτων. Ήταν πάγια η κριτική του ελεκτικού συνεδρίου να συσταθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Με βοήθεια έμπειρων στελεχών, αλλά και αρκετές αντιστάσεις και δυσκολίες, θεσμοθετήσαμε αυτή τη Γενική Διεύθυνση, ενώσαμε υπηρεσίες οικονομικών προμηθειών, πάγιας προκαταβολής και λοιπά των σωμάτων. Σήμερα αυτό δεν ενεργοποιήθηκε, ούτε η μονάδα εσωτερικού ελέγχου που επίσης δημιουργήθηκε επί των ημερών μας. Επιπλέον, με 2 νέες γενικές γραμματείες στο Υπουργείο, δεν φροντίσατε να συνενώσετε τις οικονομικές υπηρεσίες. Και βεβαίως η αύξηση του προϋπολογισμού αφορά τα 5 εκατομμύρια ευρώ στις παροχές των εργαζομένων, των συνεργατών, των πολιτικών στελεχών. Δυστυχώς, με τον προϋπολογισμό του 20 και την αποκάλυψη της εξαπάτησης των πολλών και ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, νομίζω ότι πολλοί οι συμπολίτες μας θα δουν κατάματα την πραγματικότητα. Τότε έρχεται και η υπέρμετρη καταστολή.
Μια υπέρμετρη παράνομη βία που δημοκρατικά στελέχη και της κυβέρνησης παραδέχτηκαν και προς τιμήν τους ότι ασκήθηκε υπερβολική και παράνομη και κατά την επέτειο μνήμης δολοφονίας Γρηγορόπουλου και στο Πολυτεχνείο. Όμως, όπως ξέρουμε όλοι, η καταστολή πραγματώνεται κυρίως με τον εκφοβισμό και την παθητικοποίηση. Και νομίζω ότι εκεί στοχεύει η όξυνση των τόνων, εκεί στοχεύει ο καθημερινός βομβαρδισμός με επεισόδια από τα αστυνομικά δελτία. Κάποιοι, δεν νομίζω ότι ισχύει για όλους αυτό και στην κυβέρνηση, επιδιώκουν συνειδητά την αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας του πολίτη. Γιατί τότε μπορούν να δικαιολογούνται ολοένα και περισσότερο έκτακτα και επίγοντα ως αναγκαία μέτρα. Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τις διαδικασίες εκτός πανελληνίων πρόσληψης αστυνομικών, έχουμε εδώ χιλιάδες ειδικούς φρουρούς να προσλαμβάνονται με 2-3 μήνες εκπαίδευση, που όμως αυτό οπλίζει το χέρι τους και βγαίνουν στο δρόμο. Και για τους άλλους επικίνδυνοι ίσως, αλλά κυρίως την προκειμένη για τους εαυτούς τους. Νομίζω ότι μπορούμε να αξιώνουμε περισσότερα. Τόσο η ελληνική αστυνομία όσο και το πυροσβεστικό σώμα είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Θυμίζω ότι και εδώ ότι ενισχύσαμε και την πυροσβεστική και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. Να θυμίσω όλα αυτά τα οποία έγιναν για την μονιμοποίηση πυροσβεστών, αύξηση των πενταετούς θητείας και εποχικούς, αλλά βεβαίως και τη θωράκιση της χώρας και με τα εναέρια μέσα, τα οποία έχουν αυξηθεί από το 19, αλλά είναι κελιμένο για την επόμενη πενταετία. Και έτσι αποδείχθηκε και φέτος, όπως και εσείς είπατε, η σοβαρή αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών εξαιτίας αυτού του μηχανισμού, ο οποίος έχει στηθεί για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας. Σε δευτερόλεπτο τελειώνω τώρα. Αποδεικνύεται λοιπόν πως αρκεί η πολιτική ηγεσία να εγγυάται ότι τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας κάνουν τη δουλειά του σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους και να προστατεύουμε και τους ίδιους τους εργαζόμενους στα σώματα από αυτούς που προσπαθούν με ακραίες φωνές και να τους καπηλευτούν αλλά και να τους εξαχρεώσουν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα γρανάζια της κρατικής μηχανής έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση σε άλλη κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που είχαν τεθεί επί κυβερνήσεως δικής μας. Ο προϋπολογισμός το επιβεβαιώνει σε όλες τις εκδοχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία.